Μετά από σχεδόν 2,5 ώρες συζήτηση, το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ αποσύρθηκε για να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση. Η επίσημη εξήγηση για την απόσυρση ήταν η ένταση που δημιουργήθηκε στην αίθουσα μετά τις τοποθετήσεις της Αθηνάς Σπανάκη Κοχιαδάκη και της αριστεάς πλεύρη. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως στην αίθουσα δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία για να περάσει το θέμα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 50% και 25 ψήφοι. Γι' αυτό άλλωστε δεν έγινε δεκτή και η προηγούμενη απόφαση του σώματος, στην οποία είχε ψηφίσει θετικά η πλειοψηφία επί των παρόντων με 24 ψήφους, ανάμεσά τους και οι ψήφοι 6 συμβούλων της παράταξης Κουράκη. Έλειψε μία ψήφος. Για τον λόγο αυτό επαναφέρουμε την ίδια απόφαση προς επανέλευση. Δικαιώνει την επιλογή που είχαμε κάνει, που λέγαμε ότι σε σοβαρά θέματα πρέπει να προϋπάρχουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων επί των θεμάτων. Και όχι διαδικαστικά να ψηφίζουμε όλες τις προσώπους σε γενικές συνεδρίες. Θα προβληματιστούμε για το πώς πρέπει να συνεννοηθούμε για να είναι νόμιμες οι ενέργειές μας. Ωστόσο, από αυτούς τους 6 απουσίαζαν οι 3 κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Ταυτόχρονα υπήρχε ακόμη μια απουσία που έριχνε τον αριθμό των θετικά διακείμενων συμβούλων. Αγωνίω σήμερα που είμαστε στα τελευταία μέτρα ενός. Και παρότι στην αρχή της συνεδρίασης έγινε προσπάθεια από το Προεδρείο να πιστούν δημοτικοί σύμβουλοι να αλλάξουν την ψήφο τους, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σήμερα ζητείτε από κάποιο βαθμό να αλλάξουμε την ψήφο μας στο προηγούμενο σύμβουλο. Και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο να το κάνω. Θεωρούμε ότι είναι πολύ ανεπαρκή τα μέτρα και το σχέδιο για να στηθεί η εταιρεία στη λειτουργία της. Τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει το να ζητήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων τόσο της αντιπολίτευσης όσο και αυτής της ίδιας της συμπολίτευσης. Το 70% του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ αποτελείται από μία εκλεγμένα άτομα. Πρώτη φορά. Η Αθηνά Σπανάκη Κοχιαδάκη έθεσε κατά την τοποθέτησή της μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και τις αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή. Αυτά τα 5 εκατομμύρια. Πού ακριβώς θα πάνε, για ποιο λόγο θα πάνε και πώς θα δοθούν. Εδώ έχουμε κάποιους μισθούς οι οποίοι είναι της τάξης των 2.000 ευρώ. Και ο κ. Μιχαηλίδης αυτή τη στιγμή είναι εκείνος που θα κάνει τις προσλήψεις. Πώς θα τις κάνει, με ποια δικαιοδοσία, ως τι. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο 375 Γιάννης Δροσίτης. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αναλάβει την αρχιοθέτηση του Πολιτιστικού Κέντρου και θα παίρνει 2.650 ευρώ καθαρά. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καραντινός ζήτησε πίστοση χρόνου για τον κύριο Μιχαηλίδη. Μάλιστα, τα ερωτήματα της Αθηνάς Σπανάκη και η τοποθέτηση Καραντινού ήταν που έφεραν την παρέμβαση της αριστεάς πλεύρη, η οποία και πυροδότησε την ένταση μέσα στην αίθουσα. Στα αξιοσημείωτα της χτεσινής συνεδρίασης είναι το γεγονός πως παρότι το θέμα ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ, η φωνή της Προέδρου της Επιχείρησης Ευαγγελίας Χιναρά-Κυλιάκη δεν ακούστηκε καμία στιγμή. Καμία τοποθέτηση επί του θέματος δεν έκανε και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιάννης Κουράκης.